θα έρθετε να καθίσετε. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Καιρό είχες, ε. Πω, παιδιά, πόσο μας έχει λείψει αυτό το πράγμα. Πόσο μας έχει λείψει η δουλειά μας, η επαφή με τον κόσμο, η έκφραση μέσα από το τραγούδι. Ένα χρόνο να τραγουδήσεις live. Ένα χρόνο ακριβώς που λέει ο Νίκος. Ήμουν από τους υπερτυχερούς που τραγούδησα για λίγο, για ένα μήνα και κάτι πέρυσι το καλοκαίρι. Καλά, θα είμαι εδώ. Καλά, θα είμαι εδώ. Αλλά ναι, πάει πάρα πολύ καιρό και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω άλλες αντοχές και ανοχές σε αυτή την απραξία, σε αυτό το βάλτο που είμαστε, τον ενεργειακό, επαγγελματικό, οικονομικό κτλ. Εύχομαι να τελειώσουν όλα γρήγορα για όλους. Είναι και θεραπεία για εσάς να τραγουδάτε. Είναι θεραπεία. Ναι, εννοείται ότι είναι θεραπεία και ειδικά για ανθρώπους σαν και εμένα που είχα συνηθίσει να δουλεύω σε ψηλές στροφές και συνεχόμενα για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα αυτό το ξαφνικό πάγωμα είναι. Τουλάχιστον δεν σου δώσει λίγο την ευκαιρία να φορτίσεις μπαταρίες, να ξεκουραστείς, να σκεφτείς ενδεχομένως πράγματα. Σίγουρα έχει και τα καλά του, απλά τα έχω εξαντλήσει. Όλα τα καλά της υπόθεσης έχουν εξαντληθεί στην πρώτη καραντίνα. Από εκεί και πέρα έχει αρχίσει και κουράζει όλο αυτό το πράγμα, όλους μας. Οπωσδήποτε πάνω απ' όλα είναι η δημόσια υγεία και πάνω από την υγεία και την ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και με τους εμβολιασμούς κτλ. Εγώ το έκανα το εμβόλιο. Να αυτό το πω ήθελα να σου πω. Μήπως όλοι αυτοί, έτσι, ο ένας χρόνος που κάθισες, έκανε να πας, γιατί ξέρω ότι πήγες πολύ γρήγορα. Με το που άνοιξε η πλατφόρμα, κατευθείαν. Θα έκανα οτιδήποτε είναι δυνατόν για να φύγουμε από αυτό. Στα πλαίσια του ήθους και των αρχών μου, εννοείται αυτό. Νομίζω ότι ο εμβολιασμός είναι ο μοναδικός τρόπος για να ξεφύγουμε από όλο αυτό που ζούμε. Οπότε, αν μπορούμε να περάσουμε ένα μήνυμα και μέσα από την υπέροχη εκπομπή σας, νομίζω ότι θα ήταν αυτό. Εμβολιαστείτε για να τελειώσουμε με αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ναι, ακριβώς. Καινούργιο λοιπόν, καινούργια δουλειά. Πολύ ωραία δουλειά και πάρα πολύ ωραία ιδέα το να φέρεις το δικό σου τρόπο και με το δικό σου στυλ τραγούδια τα οποία έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ όλοι. Ναι. Και αυτό που λέμε κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή, που έτσι έχουμε τη δυνατότητα κάθε Σαββατοκύριακο να ακούμε και πολλά από αυτά τα τραγούδια, πόσο διαχρονικά είναι στο. Έτσι. Πόσο μένουν σε όλους μας, σε όλες τις γενιές. Κάποια από αυτά είναι τραγούδια τα οποία έχουν ξεφύγει λίγο από το ραντάρ. Δηλαδή, μπράβο, δεν είναι ότι πήρες 10 καρασουξέ για να τα ξανακάνεις. Δηλαδή, και το που θα πας του Βαλάντι, ακούστηκε εκείνη την περίοδο, αλλά δεν θεωρείται από τα σουξέ του Βαλάντι. Κερί, αν το κάνεις. Το Φύση Ξέροντας Βορείς, εντάξει, ήταν. Αυτό ήταν hit. Η Εκείνος και Εκείνος, τραγουδάρα, πέρασε λίγο κάτω από το ραντάρ κι αυτό. Και έτσι έχει νόημα, έτσι. Όταν κάνει κάποιες διασκευές, έτσι έχει νόημα. Εννοείται. Να πάρει τραγούδια τα οποία τα λέμε στη γλώσσα της μουσικής. Άκαυτα. Τα ξέρουμε οι μουσικοί περισσότερο και μιλάτε παρά ο κόσμος και είναι ευκαιρία. Πολύ καλά έκανες. Χαίρομαι που το εντοπίζετε, γιατί αυτή ακριβώς ήταν η σκέψη και με την εταιρεία μου, την Panic. Όταν ψάχναμε ποια τραγούδια θα βάλουμε μέσα, ψάχναμε τραγούδια που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν, τα ξέρει ο κόσμος, αλλά δεν έχουν κάνει αυτό που μπορούσαν να κάνουν, κατά την άποψή μας. Εκτός από κάποια, όπως το Φύση Ξέροντας Βοριάς, που ήταν τεράστια επιτυχία και τότε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να πω σε όλους τους δημιουργούς που υπέγραψαν και μου έδωσαν την άδειά τους να επανεκτελέσω τις δημιουργίες τους. Ποιος θα έλεγε όχι, μωρέ? Αρκετοί. Κάποιοι είπαν, να ξέρεις. Αλήθεια? Ναι, πάντα, πάντα υπάρχει αυτό το ένδειξη. Ξέρεις τι έχω εντοπίσει, χάρη μιας και το λες. Είναι πιο επιρρεπείς στο να αρνηθούν άνθρωποι που και έχουν γράψει και έχουν τραγουδήσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να γίνει γνωστή η δημιουργία τους και από κάποια άλλη φωνή. Όταν κάποιος απλά έχει γράψει, τουλάχιστον αυτό έχω εντοπίσει εγώ μέσα στα χρόνια που έχω ζητήσει άδειες για επανεκτελέσεις. Όταν κάποιος δεν έχει τραγουδήσει, απλά έχει γράψει συνθέσεις, είναι πιο εύκολο να σου πει το ναι. Mm. Και έχω συναντήσει όχι, δεν θέλω να πω ονόματα δημόσια εννοείται, είναι πολύ γνωστά. Αλλά μου είπαν σε αυτή την προσπάθεια πήρα και κάποια όχι. Εσύ αυτό που είσαι νόμος. Και δημιουργός και τραγουδιστής, έχεις πρόβλημα στο να δίνεις τραγούδια? Μια φορά έχω αρνηθεί και θα πω την αμαρτία μου. Επειδή θεωρώ το συγκεκριμένο κομμάτι στο οποίο είπα όχι, που είναι το πιο καλή μοναξιά, ως κάτι το οποίο θέλω να υπάρχει μόνο από μένα και τον πατέρα μου. Πολύ προσωπικό, ναι. Εντάξει, οποιοδήποτε άλλο τραγούδι, αλήθεια, το έρωτος είναι θάρρο, έτσι, πάλι το αγαπώ εξίσου. Δεν θα έχω πρόβλημα. Το πιο καλή μοναξιά που είναι παιδάκι. Εκεί είπα όχι. Να επιβεβαιώσω και τους δύο σας. Όταν έκανα τις ζωντανές εμφανίσεις της Νατάσας Θεοδωρηδού επιμέλεια, τα live, που ήταν να βγάλουμε ένα live δίσκο διπλό που είχε μέσα εκατοντάδες τραγούδια από αυτά που είχαμε επιλέξει διαφόρων δημιουργών. Όσοι αρνήθηκαν, σε πια τώρα στην Νατάσα, έτσι, στην καλύτερη μας λαϊκή τραγουδίστρια των τελευταίων 20 χρόνων. Όσοι αρνήθηκαν ήταν σε αυτή την κατηγορία. Που είχαν τραγουδήσει, Σωστά το έχω εντοπίσει. Και το επιβεβαίωσε και ο Χάρης με αυτό που είπε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλη μου χαρά να τραγουδάω αγαπημένα τραγούδια. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από οτιδήποτε έχω κάνει στους 5 προηγούμενους δίσκους μου, ολοκληρωμένες δουλειές. Και εύχομαι να πάει καλά, έχει ξεκινήσει ήδη πολύ καλά.
Σε τι φάση ζωής προσωπική σε βρίσκουμε? Είμαι πάρα πολύ καλά. Ξέρεις άρα τι... είσαι μόνος. Όχι, να με συγχωρέσεις. Όχι, συνήθως αυτό το λένε όταν έχουν καλή σχέση. Ανυπομονή. Στο είπα έξω, θα τον πάρει στο σπίτι. Δεν είμαι... θα τον στείλω. Δεν συντάσσομαι με το πιο καλή μοναξιά. Μου κάνει κοπλιμέντα και μου λέει τι καλό θα λείπα και λέω να. Σε λίγο καιρό θα ψάχνει. Ναι. Αν συνεχίσει έτσι. Πειράζει. Μ' αρέσει. Αυτό το πείραγμα μου αρέσει. Εντάξει, το έχετε κάνει. Το κάνετε πολύ ωραία. Είναι και πόσο αληθινό, δεν το κάνουν. Αυτό είναι ελεύθερο. Περνάμε καλά και βγαίνει, λέει, το καμαρίνι στη σκηνή. Είμαι άνθρωπος που επιζητώ το να μοιράζομαι τη ζωή μου γενικώς. Οπότε δεν περνάω καλά μόνος μου. Αυτή την περίοδο, και όχι αυτή την περίοδο, τα τελευταία 2,5 χρόνια είμαι με έναν άνθρωπο, είμαι πάρα πολύ καλά μια μαζί της. Μια ξανθιά πολύ όμορφη, με την Αναστασία, εθέρια, ναι, παρουσία. Έχω ξαναπεί το όνομά της άλλωστε. Αναστασία μου, τα φιλιά μας, γιατί δεν την έφερε την Αναστασία. Τα κριτήρια σου που την ξεχώρισα. Συγγνώμη, επειδή με ρώτησε κάτι. Είναι πολύ μακριά από οτιδήποτε έχει να κάνει με φώτα, κάμερες και τη δουλειά μας. Δεν της αρέσει καθόλου. Θα απεχθάνεται όλο αυτό και προσπαθώ όσο γίνεται να την προστατεύσω από όλο αυτό. Με τι ασχολείται? Είναι personal trainer. Τυχερός είσαι. Και άλλοι σπόντε στην γυμναστή. Άκουσες. Τον ακούς. Δεν σταματάει. Τυχερός είσαι. Είναι συνεχόμενες, παιδί μου. Συγγνώμη, κάτι με ρώτησε. Θέλω να σε ρωτήσω τα κριτήριά σου που την επέλεξε να είναι δίπλα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ποια ήταν, τι είδε αυτή? Νομίζω ότι η χημεία είναι το παν σε δύο ανθρώπου και ότι είναι αληθινή και είναι δίπλα μου. Για τους λόγους που θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος δίπλα σου και όχι για το φαίνεστε, το θεαθήνε και όλη την επιφάνεια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι δίπλα μου για την ουσία, θεωρώ ότι είναι πολύ αληθινή και γι' αυτό τα έχουμε βρει και είμαστε καλά. Περάσατε και ωραία καραντίνα. Ωραία καραντίνα περάσαμε. Εντάξει, ναι. Ωραία καραντίνα περάσαμε, αλλά πάει. Φτάνει πια. Συζήτε. Ναι, μένουμε μαζί και είμαστε πάρα πολύ καλά. Οπότε δεν στέλνατε έξι για εξάσκηση, είχατε personal trainer. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θέλω να πιστεύω, χάρη μου, ότι. Είμαι από τους ρομαντικούς που πιστεύουν ότι θα είναι λίγο καλύτερο από το περσινό. Mm. Θέλω να πιστεύω ότι με τους εμβολιασμούς και όλη αυτή την Ακριβώς. κατάσταση που προχωράει, θα καταφέρουμε κι εμείς σιγά σιγά να γίνουμε δημιουργικοί, να ξαναμπούμε στη δουλειά μας. Έχω μιλήσει για πάρα πολλές εμφανίσεις και εντός και εκτός συνόρων. Εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα και να καταφέρω να τις πραγματοποιήσω. Όχι μόνο για μένα και για όλους τους συναδέρφους και για τους μουσικούς και ανθρώπους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα πολύ καιρό τώρα. Παιδιά, οικογένεια. Παιδιά, οικογένεια, θέλω πάρα πολύ να βαδίσω στα πρότυπα τα δικά σας, που έχετε μια υπέροχη οικογένεια και σας καμαρώνω. Θα πει κάτι πάλι, μην το περνάς πάλι σε εμάς. Υπέροχη οικογένεια, είναι έτοιμος. Εντάξει. Δεν έχει να πει κάτι σε αυτό. Σε αυτό θα πω. Μακάρι να κάνω κι εγώ μια τόσο όμορφη οικογένεια σαν και τη δική σας και σαν και αυτή που μεγάλωσα, γιατί τους γονείς μου τους έχω σαν πρότυπο. Και στο ευχόμαστε. Από καρδιά μας. Είσαστε, το έχει πει έτσι την Αναστασία, το συζητάτε καθόλου? Νομίζω ότι αυτή είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Όταν ένα ζευγάρι πηγαίνει καλά. Και επειδή είμαι υπέρ της άποψης ότι μια σχέση θα πρέπει να περνάει σε επόμενα στάδια, γιατί άμα μένεις καιρό στο ένα στάδιο, βαλτώνει και τελειώνει το πράγμα. Νομίζω ότι χρειάζεται εξέλιξη και στη σχέση. Οπότε εύχομαι να εξελιχθεί προς τη σωστή κατεύθυνση όλο αυτό και να είναι στο μυαλό και των δυο μας. Σας το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε. Μακάρι αυτά είναι από το Θεό, δεν είναι πάντα στο χέρι μας. Θα γίνουν όλα. Τώρα που ήρθες εδώ, εμείς είμαστε γούρικοι. Έχετε πολύ θετική ενέργεια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλό καλοκαίρι μέσα από την καρδιά μας. Να σκίζεις σε ό,τι κάνεις. Έχεις όλο το πακέτο και είναι σπάνιο όλο το πακέτο. Ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και στο θέμα το προσωπικό σου, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, από τη στιγμή που έχεις βρει τον άνθρωπό σου, να σου πω, εμένα, μην διστάζεις τώρα που κληρώνει.